Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του COS TV. 5η, 29 Ιουνίου σήμερα και πάμε να δούμε τους τίτλους επικαιρότητας. Δείτε σήμερα στο δελτίο ειδήσεων του COS TV. Με κάθε λαμπρότητα, πανηγυρικός εσπερινός και η λιτάνευση της εικόνας στον ιερό ναό Αγίου Παύλου Κο. Με την ιδέουσα μεγαλοπρέπεια, ο πανηγυρικός εσπερινός στον ιερό ναό Αγίου Παύλου Λινοποτίου. Με πολύ κόσμο, χορό και διασκέδαση το παραδοσιακό πανηγύρι στον Άγιο Παύλο Λινοποτίου. Όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία στον ιερό ναό Αγίου Παύλου Λινοποτίου ανήμερα της εορτής. Ευνηθική της υπεράσπισης ενός εγκληματία μιλάει στο COS TV ο πρόεδρος του Διοικητικού Συλλόγου ΚΟ Μανώλης Χατζιάμαλος. Καταχειροκροτήθηκαν Γιώργος Κωνσταντίνου και Αλέξανδρος Ρήγας στην θεατρική παράσταση Εκείνος και Εκείνος. Με επιτυχία η τελετή λήξης των Ακαδημιών του Φίβου. Σε εξέλιξη το ΚΑΜ Τεχνικής του ΠΑΟΚ σε συνεργασία με την ΠΑΕΠΑΟΚ. Τοποθετήθηκαν και λειτουργούν στις παραλίες του νησιού, στην πόλη της Κο, Καρδάμενα και Κέφαλο, οι μη μόνιμες εγκαταστάσεις για την αυτόνομη πρόσβαση εμποδιζόμενων ατόμων στη θάλασσα. Οι παραλίες που επιλέχθηκαν είναι προσβάσιμες στους συμπολίτες και επισκέπτες του νησιού μας με κινητικά προβλήματα. Στην πόλη της Κο, η εγκατάσταση μεταφέρθηκε και λειτουργεί στον υπαίνιμο όρμο ανατολικά της Μαρίνας, λόγω προβλημάτων που αντιμετώπισε εξαιτίας του κυματισμού στην παραλία της Νέας Αλικαρνασσού, όπου είχε τοποθετηθεί πέρσι. Παράλληλα, ο Δήμος Κο, προκειμένου να καλύψει τις περιοχές μας Τιχαρίου και Μαρμαρίου, έχει υποβάλει πρόταση για χρηματοδότηση 2 επιπλέον εγκαταστάσεων στο ειδικό πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Οι υποδομές που έχουν δημιουργηθεί βελτιώνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους συμπατριώτες μας και στους επισκέπτες του νησιού, αναβαθμίζοντας παράλληλα την ταυτότητα του νησιού μας ως τουριστικού προορισμού με ποιοτικές παροχές. Με τη δέουσα λαμπρότητα, επισημότητα και μεγαλοπρέπεια, εψάλλει χθες ο πανηγυρικός εσπερινός της εορτής του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου των Εθνών, Παύλου, στην πόλη της Κο, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κο και Νησίρου κύριου κύριου Ναθαναήλ. Παρόντες ο Δήμαρχος Κο Θεοδόσης Νικηταράς και εκπρόσωποι των τοπικών και στρατιωτικών αρχών. Με τιμές που αρμόζουν στην περίσταση, η φιλαρμονική της Δημοτικής Ενότητας Κο με το μαέστρο αρχιμουσικό Θανάση Πουλιού προπορευόταν της πομπής της λιτάνευσης της εικόνας του Αγίου Παύλου, συνοδεία ιερέων τοπικών αρχών και πολλών πιστών.
μεγάλη πάνταση μας. Καλησπέρα σας και βοήθειά μας. Πολλά, πολλά, πολλά και ευλογημένα ενέργεια σας. Σας ευχαριστώ όλους που είσαστε εδώ. Τους συμπρεσβυτέρους μου με επικεφαλή στο Γενικό Αρχιεραρχικό μας Επίτροπο, τον Πατέρα Ιωάννη, που μας φιλοξενεί. Ευχαριστούμε, Πατέρα Περικλή, για όλη την προσπάθεια που κάνεις. Είναι πολύ μεγάλη προσπάθειά σου και σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε τους Αγίους Ιεροψάλτες. Κύριε Δήμαρχε, είναι πολύ ζωντανή αυτή η ενορία μας, όπως γνωρίζετε. Και χαιρόμαστε που είσαστε εδώ. Χαιρόμαστε που βλέπουμε τον στρατηγό μας να είναι εδώ επικεφαλής των υπολείπων υπηρεσιών. Τη δυνατότητα, όταν δεν έχουμε την ελευθερία να προσπαθούμε να την αποκτήσουμε και όταν έχουμε την ελευθερία να τη διατρανώσουμε ότι είμαστε ένας λαός ελεύθερος που πιστεύει στο Θεό του με αξιοπρέπεια και ελπίζει στο μέλλον και είναι χαρούμενος γι' αυτό. Πολλά, πολλά, πολλά να είναι τα αίτηση. Σας ευχαριστώ όλους πολύ. Κλειστή στην κυκλοφορία για λίγες ώρες θα παραμείνει αύριο Παρασκευή 30 Ιουνίου από τις 6.30 το πρωί η παραλιακή οδός Ακτή Κουντουριώτη στην πόλη της ΚΟ λόγω εργασιών αποκατάστασης του οδοστρώματος. Η οδός θα αποδοθεί στην κυκλοφορία μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Σε αυτό το διάστημα θα επιτρέπεται μόνο η είσοδος και έξοδος από το επιβατηγό λιμάνι. Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες της Δημοτικής Αστυνομίας και της Τροχέας προς αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων. Επίσης, όσοι έχουν τη δυνατότητα σε αυτό το διάστημα να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές για τις μετακινήσεις τους, δίχως να διέρχονται από την παραλιακή οδό και το κέντρο της ΚΟ κατά τις πρωινές ώρες. Επιστρέφουμε στα χθεσινά εκκλησιαστικά δρόμενα. Με τη δέουσα λαμπρότητα εψάλλει χθες το απόγευμα ο πανηγυρικός Ασπερινός της εορτής του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου στην περιοχή Λινοποτίου ΚΟ. Κατάμεστος ο ιερός ναός, καθώς τον Ασπερινό παρακολούθησε με κατάνοιξη πλήθος πιστών, μεταξύ των οποίων και εκπρόσωποι της τοπικής πολιτικής σκηνής, καθώς και αρκετοί πιστοί. Τον θείο λόγο κήρυξε ο Πανασολογιότατος Πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως ΚΟΟΥ και Νησίρου, Αρχιμανδρίτης Πατέρας Ιωακήμ Οικονομίκος, που αναφέρθηκε στο βίο του Αγίου Αποστόλου.
στους 5 άρχους εν τη ερήμο, και εξ αυτών 5 της κοιλίους άνδρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρχους τούτους, των σύντων των ίνων και το έλεον, και πλήθυνον αυτά η τεμητρία Αγίος σου μεγάλη εκκλησία, εν της ίδιες των προσφερόντων τα δώρα ταύτα, την κομοπόλη νήσου και μητρόπολη, και μητροπόλη ταύτη του κόσμου παντή και το γέννημο, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου Αγίαστον. Ότι σε ευλόγων και αγιάρτα σήματα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να απέμπω, μισάν της Πατή Παναγίου και καρδό, και ζωπιός σου πνεύμα την ίντια ή, και εις τους αιώνας των αιώνων. Τιμούμε σήμερα σε μια κοινή εορτή αυτούς τους δύο ανθρώπους, αυτούς τους δύο σημαντικούς αποστόλους της Εκκλησίας μας που θεωρούνται οι ακρογωνιαίοι λήθοι και οι στυλοβάτες της Εκκλησίας μας. Τιμούμε τον πρώτον των αποστόλων, τον αδελφόν του πρωτοκλήτου Ανδρέα, του ιδρυτού της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, δηλαδή του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου. Τιμούμε τον Απόστολο Πέτρο, ο οποίος στην ερώτηση που κάνει ο Χριστός και θα ακούσουμε αύριο κατά τη διάρκεια του Ευαγγελίου, όταν ρώτησε τι λένε οι άνθρωποι για μένα, είπαν οι Απόστολοι, άλλοι ότι είσαι ο Προφήτης, άλλοι ότι είσαι ο Ιερεμίας, άλλοι λένε ότι είσαι ο Ηλίας και ούτω καθεξής, και στην ερώτηση που κάνει ο Χριστός, καλά αυτοί, λένε, εσείς, τι λέτε, ποιος είμαι εγώ? Και πήρε τον λόγο ο Απόστολος Πέτρος και ομολόγησε και είπε ότι εσύ είσαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, για να απαντήσει ο Χριστός μας ότι πάνω σε αυτή τη μέτρα της ομολογίας του Πέτρε θα χτίσω και θα οικοδομήσω την Εκκλησία. Τιμούμε τον Απόστολο Πέτρο, ο οποίος αν και ομολόγησε στην ερώτηση ποιος είναι ο Χριστός, ότι είναι ο Υιός του Θεού, εντούτοις είναι και αυτός που το βράδυ της συλλήψεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στο πρετόριο, εκεί στο σπίτι του Άννα και του Καϊάφου των Αρχιερέων, τον αρνήθηκε 3 φορές για να βγει μετά έξω να μετανοήσει και να κλάψει πικρά. Και μετά την Ανάσταση του Κυρίου μας και κατά την ημέρα της Πεντηκοστής και εντεύθεν να γίνει ο διαπρίσιος κήρυξ των μεγαλείων του Θεού. Με αρκετό κόσμο, το καθιερωμένο πανηγύρι του Αγίου Παύλου στο Λινοπότη πραγματοποιήθηκε για άλλη μια χρονιά με πολύ κόσμο, κέφι και διασκέδαση έως αργά το βράδυ. Αξίζει να σημειωθεί πως το μενού περιελάμβανε παραδοσιακά ντολμαδάκια, χοιρινό με πληγούρι και χωριάτικη σαλάτα. Το μενού επιμελήθηκαν ο κύριος Κουφεζής από Αντιμάχια, που είναι εκπληκτικός μάγειρας, και 5 ενορίτησες που φρόντισαν για όλες τις λεπτομέρειες με απίστευτη υπομονή και αγάπη για να μην λείψει τίποτα σε κανέναν. Λαδινέστα, λίγια παλερμιώτη, άστα στα γεμώσουμε.
Η επιτροπή εδώ του Αγίου Παύλου βλέπω ότι είναι πολύ οργανωμένη, με τάπερ, με καπάκια, με απ' όλα. Δηλαδή τα πάντα υπάρχουν. Τα πάντα, Μαρία μου. Όλα. Τι έχει το μένου σήμερα? Τι έχει? Έχει πνιγούρι με χοιρινό, μαδάκια, σαλάτα. Όλοι μαζί είμαστε. Μια ομάδα. Πόσοι έτσι είναι αυτή η ομάδα? Πόσο μεγάλη είναι αυτή η ομάδα? Πόση ομάδα είμαστε? 2, 4, 5. 5 άτομα το φτιάξετε όλα αυτά? Αμέσως μαζί. Λίγη και καλή. Εσείς τι φτιάξετε εδώ, βλέπουμε λιγούρι. Ναι, αυτό είναι από το μάγειρα της Αντιμάχιας. Ήρθατε να βοηθήσετε εδώ στην ενορία του Αγίου Παύλου? Ναι, ναι. Τι φτιάξατε σήμερα εσείς? Πιλιγούρι, όπως βλέπετε, και το χοιρινό. Και βλέπω και το πιλιγούρι σπυρωτό-σπυρωτό. Όχι λασπωμένο. Ναι, ναι, είναι παραδοσιακά, είναι πάρα πολύ ωραία. Και μπορείτε να δοκιμάσετε. Να δοκιμάσετε. Οι κυρίες εδώ πέρα από την Επιτροπή έχουν κάνει την τορμαδάκια, έχουν ετοιμάσει τις σαλατούλες. Να άρθει ο κόσμος. Όμως τα προτιμάτε τα παράδοτα? Ναι, τα θέλουν, τα ζητάνε. Ναι, ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Πόσα κιλά δηλαδή χοιρινό έχετε φτιάξει για την καμπουρδίση? 45 κιλά είναι. 45 κιλά. Ναι, και 25 πληγούρι. Και 25 κιλά πληγούρι. Ναι, συν τα κοκαλάκια για να πάρουμε το ζουμάκι για το πληγούρι. Και το λίπος για τη γλίνα, να το πω έτσι. Απλά. Όπως την ξέρουμε όλοι. Και την χώρα να είστε καλά. Είστε καλά. Πόσα χρόνια είστε εθελόντρια εδώ στο Ναϊ? 40 χρόνια είμαστε, Ιουλία. Που δεν θυμάμαι. Γέρασα και δεν θυμάμαι. Μια ήσασταν και δεν γέρασατε, μεγαλώσατε. Εδώ βοηθάμε και εμείς, εντάξει, εγώ είμαι εκτάκτης, βρέθηκα εδώ. Όλη η οικογένεια. Όλη η οικογένεια, Μαρία μου, ναι. Εντάξει. Από μητέρα σε γεγονό. Και εσείς πόσα χρόνια ασχολείστε? 10. 10 χρόνια. Ναι. Πολύ ωραία. Και του χρόνου να είστε καλά. Και εσείς να είστε καλά, ευχαριστούμε. Και πίσω από το σέρβις, εδώ το χαμόγελο, εδώ η όμορφη κυρία. Εσείς και του είστε και πολύ χρόνια πολλά. Ναι, τι να κάνω, περιμένει ο κόσμος. Μου αρέσει πολύ περιποιημένα. Σε ακούσε τα περάκια, ναι, το ψωμάκι, το κουβέρ, όλα έτσι, είναι έτσι, περιποιημένα. Έτσι. Περιποιημένα και καθαρά. Τον Άγιό μας και το βοηθάμε. Να είστε καλά και το βοηθάμε. Να κάθομαι και ένα γρήκο γυαλά το βιόλο του Μανώλη. Δείξε πάνω το βιολί σου και είπα μαγιά μαζί σου. Γεια σου Μπακά. Πιο πάνω από το χαρτάκια γυαλά
Σήμερα γιορτάζει και τιμά η Εκκλησία μας τους Αγίους Πρωτοκορυφαίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο. Ιδιαιτέρως ο Απόστολος Παύλος είναι για την Ελλάδα ο φωτιστής της, ο ιδρυτής της Εκκλησίας της Ελλάδος. Με αυτή τη μεγαλοπρέπεια που εκπέμπει η ακτινοβολούσα προσωπικότητα του Αποστόλου των Εθνών, γιορτάζει και ο Ιερός Ναός του Αγίου Αποστόλου Παύλου Λινοποτίου, όπου στον όρθρο και τη Θεία Λειτουργία προεξήρχε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κόου και Νησίρου κύριος Ναθαναήλ. Thank you.
Στις φυλακές Κορυδαλλού αναμένεται να μεταφερθεί απόψε το βράδυ Τετάρτη 28 Ιουνίου ή αύριο το πρωί ο 32χρονος από τον Μπαγκλαντές, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 27χρονης Αναστάζια στην ΚΟ. Ο ίδιος έχει αρνηθεί τις κατηγορίες για αρπαγή, βιασμό και ανθρωποκτονία ενώπιον της ανακρίτριας στην ΚΟ. Μετά την απολογία του, η ανακρίτρια διέταξε την προσωρινή κράτησή του. Σύμφωνα με τις δηλώσεις της δικηγόρου του 32χρονου κυρίας Αθηνάς Φουντοτού, ο 32χρονος από τον Μπαγκλαντές δεν παραδέχθηκε καμία από τις κατηγορίες που τον βαραίνουν παρά τις επανελειμμένες ερωτήσεις της ανακρίτριας. Στο ίδιο θέμα, δημοσίευμα με αφορμή την πρόσφατη υπόθεση με τη δολοφονία της νεαρής κοπέλας από την Πολωνία εξέδωσε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου ΚΟ Μανώλης Χατζιάμαλος, που πραγματεύεται την ηθική της υπεράσπισης ενός εγκληματία. Τονίζει πως έχει υποχρέωση να υπερασπιστεί τον ίδιο τον νόμο, κατά τον οποίο το δικαίωμα της υπεράσπισης του κατηγορουμένου είναι ιερό, χωρίς περιορισμούς και ασυμβίβαστα. Κύριε Χατζιάμαλε, το τελευταίο διάστημα πολλά ακούγονται με την πολύκροτη υπόθεση που απασχολεί την κοινωνία μας τις τελευταίες δύο εβδομάδες με την 27χρονη Πολωνή, η οποία βρέθηκε νεκρή στο νησί μας. Όσον αφορά τους συνηγόρους υπεράσπισης, ο κόσμος φωνάζει, ο κόσμος κατηγορεί, εκφράζεται και με λίγο άσχημες εκφράσεις για τον εκάστοτε συνήγορο που τον ορίζει το δικαστήριο. Σήμερα αποφασίσατε, σαν πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, να βγάλετε προς τα μέσα ένα κείμενο για το δικαίωμα της υπεράσπισης του ενός κατηγορούμενου. Πείτε μας εσείς τις λεπτομέρειες και πώς το βλέπετε εσείς από τη δική σας πλευρά σαν νομικός. Ναι, πράγματι δημοσίευσα ένα έτσι κείμενο στον ηλεκτρονικό τύπο, το οποίο επιγράφω η ηθική της υπεράσπισης ενός εγκληματία. Είναι αλήθεια ότι το τελευταίο διάστημα ακούγονται πολλά για τους συνηγόρους υπεράσπισης, ιδίως κατηγορούμενων για τέτοια ιδεχτή εγκλήματα. Και ο κόσμος λέει διάφορα, εκφράζει διάφορες απόψεις γιατί να έχουν υπεράσπιση και, εν πάση περιπτώσει, επιχειρείται έτσι να λιδωρηθεί ο κάθε δικηγόρος ο οποίος αναλαμβάνει την υπεράσπιση. Και εκεί, λοιπόν, εγώ ως πρόεδρος ήθελα να καταδείξω το γεγονός ότι είμαστε υποχρεωμένοι από τον νόμο να υπερασπιζόμαστε τον κάθε κατηγορούμενο, όσο ιδεχθές και αν είναι το έγκλημα το οποίο φέρεται ότι έχει διαπράξει. Ήθελα να πω ότι πράγματι, εάν κάποιος δεν έχει δικηγόρο και κατηγορείται για κακούργημα, οφείλει η πολιτεία να του διορίσει δικηγόρο. Άρα, λοιπόν, η πολιτεία στα πλαίσια της διασφάλισης του θεσμού της δίκαιας δίκης είναι αυτή η οποία πάνω απ' όλα θεωρεί ότι ο δικηγόρος και η υπεράσπιση του κατηγορουμένου είναι συνυφασμένη με τον θεσμό της δίκαιας δίκης. Δεν γίνεται δίκαια δίκη χωρίς ο κατηγορούμενος να έχει κάποιον να υπερασπίζεται τα δικαιώματά του. Και όταν λέμε υπεράσπιση του κατηγορουμένου, δεν είναι μόνο προς την κατεύθυνση του να αθωθεί. Ο δικηγόρος επιχειρεί πολλές φορές, εάν δει τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν στη δικογραφία, να πείσει τον κατηγορούμενο να ομολογήσει. Και αυτό είναι προσφορά προς τον κατηγορούμενο, γιατί αν τον πείσεις προς μια τέτοια κατεύθυνση, θα τύχει ελαφρυντικού. Είναι δηλαδή μια υπεράσπιση πάντα προς το συμφέρον του κατηγορούμενου. Και κυρίως όμως είναι για να καταδειχθεί ότι υπάρχουν κίνδυνοι που ελοχεύουν μέσα στις διαδικασίες και μπορεί ένας αθώος να καταδικαστεί. Στην πιθανότητα, λοιπόν, να καταδικαστεί ένας αθώος, η πολιτεία πράγματι δεν μπαζαρεύει. Θεσπίζει έτσι αντίβαρα, έχει θεσπισμένα αντίβαρα νομικά τα οποία υπερασπίζονται και προσπαθεί να αποσοβήσει μια τέτοια κατάσταση ενός τέτοιου λάθους. Στα πλαίσια, λοιπόν, αυτά έχει προχωρήσει ο νομοθέτης τώρα τελευταία και διορίζει ακόμα και στα πλημελήματα, όχι μόνο στα κακουργήματα. Φανταστείτε, λοιπόν, πόσο σημαντικό είναι για την πολιτεία αυτό το πράγμα, αυτός ο θεσμός. Και αυτό ήθελα να καταδείξω, τίποτα άλλο. Ίσως οι απλοί άνθρωποι που δεν είναι δικηγόροι, που δεν γνωρίζουν από αυτές τις διαδικασίες, να το βλέπουν λίγο πιο συναισθηματικά και να βάζουν τη θέση τους στη θέση της οικογένειας του εκάστοτε θύματος και γι' αυτό να έχουν αυτές τις αντιδράσεις, τις λίγο ακραίες. Σωστό είναι αυτό που λέτε, αλλά από την άλλη πρέπει να υπάρχουν φωνές σαν τις δικές μας, οι οποίες να επαναφέρουν αυτούς τους ανθρώπους στο να δουν με άλλη ματιά το θεσμό αυτό της υπεράσπισης. Και εκεί κατατείνει το δημοσίευμά μου. Ο
ΔΔΕΚΟ ανακοινώνει ότι λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στις 30 του μήνα ημέρα Παρασκευή από τις 8 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι στην περιοχή Καμήλα στην Κέφαλο. Επίσης, την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθούν ολιγόλεπτες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος στις 8 το πρωί και στις 2.30 το μεσημέρι στην ευρύτερη περιοχή της Κεφάλου και της Αντιμάχιας. Αλλάζουμε ατμόσφαιρα. Καταχειροκροτήθηκαν οι Γιώργος Κωνσταντίνου και Αλέξανδρος Ρήγας στη θεατρική παράσταση «Εκείνος και εκείνος» που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στο νέο στάδιο Ανταγόρας. Ο Λουκάς και ο Σόλων είναι δύο ταξιδευτές που δεν έχουν καμία σχέση με την αστική κανονικότητα. Δύο αντιστερεοτυπικοί σοφοί, δύο αντισυμβατικοί αλήτες που θέτουν ερωτήματα και προβληματισμούς που κανείς δεν μπορεί να φανταστεί και προτείνουν απαντήσεις που κανείς δεν μπορεί να φανταστεί επίσης. Δύο άνθρωποι που θέλουν να είναι ελεύθεροι και τίποτα να μην τους εμποδίζει σε αυτό το ταξίδι της ελευθερίας τους. Αλλά αυτό λέει ο Σόλων. Και ότι ακόμα και αν έρθεις, εσείς δεν πρόκειται να μπείτε. Μάλιστα, ακριβώς είναι αυτό. Ωραία, και αφού δεν πρόκειται να μπείτε, είτε έρθει, είτε δεν έρθει. Ναι. Τότε γιατί το περιμένετε? Τι είπε τώρα? Κοίτα, να στο θέσω απλά. Η Δεσποινής ρωτάει ότι αφού δεν πρόκειται να μπούμε, γιατί το περιμένουμε να έρθει? Ποιο περιμένουμε? Το λεωφορείο. Σόλων, πολλές ερωτήσεις κάνει. Αυτή πρέπει να είναι κατάσκοπος Ρωσίδα από το παγκάτι. Κοιτάξτε, Δεσποινής μου, πραγματικά έχουμε συγκλονιστεί. Δηλαδή, έχουμε μείνει ούτως πει εμβρότητοι. Λουκά, έχεις εμβρωτηθεί. Έχω εμβρωτηθεί. Έχει εμβρωτηθεί και ο Λουκάς. Εμάς δεν μας έχει θέσει ξανά ποτέ κανείς αυτό το ερώτημα. Δεν έχουμε εμπαθύνει τόσο βαθιά. Έχετε δίκιο. Έχει δίκιο. Ναι, έχει δίκιο. Παρ' όλα αυτά, εμείς, Λουκά, θα απαντήσουμε. Θα απαντήσουμε γιατί σε εμάς αυθονούν οι απαντήσεις, Δεσποινή. Δεύτερο βρακί να φορέσουν δεν μπορεί να μην έχουμε, αλλά έχουμε απαντήσεις, εμείς το λέμε. Ναι. Αυτό που πάντα μας έλειπε εμάς, Δεσποινής μου, ήταν τα ερωτήματα. Είχαμε απαντήσεις και δεν είχαμε ερωτήματα. Ενώ εσείς έχετε ένα εκατομμύριο ερωτήσεις, αλλά δεν έχετε απαντήσεις όμως. Διότι αυτό είναι το δύσκολο στη ζωή, Δεσποινής μου, να απαντάει κανείς, καταλάβατε. Διότι το να ρωτάς είναι πάρα πολύ εύκολο. Εγώ ας πούμε να σας κάνω, όχι εγώ, αφήστε με εμένα, να ρωτήσω, Λουκά, σε παρακαλώ, ρώτα ό,τι θες, Δεσποινίδα, ό,τι θες. Τι θέλω? Ρώτα τι που μένετε. Άντε, που μένετε. Που μένω. Ναι. Και το όνομά σας. Που μένετε, συγγνώμη δηλαδή. Και το όνομά σας. Το όνομά μου, ναι, Ελένη. Όχι το μικρό, δεν το μεγάλο. Το μικρό τι θα μας κάνει τώρα. Έτσι, διότι υπάρχουν πάρα πολλές μικρές Ελένες, καταλάβατε. Δηλαδή, αν δεν έχει το επίθετο, δεν έχει ταυτότητα, καταλάβατε. Λουκάς, παρακαλώ, έτσι για να αποδείξει πόσο σπουδαίος είσαι. Πες, παρακαλώ, στη Δεσποινίδα, μια Ελένη που σου έρχεται στο μυαλό. Η ωραία Ελένη. Μπράβο, Λουκά. Αλλά δεν θέλουμε το μικρό, θέλουμε το μεγάλο Λουκά. Του ανδρός Λουκά. Του πάρει. Όχι του Λουκάου, μεν Λουκά. Είναι και το μυαλό στην οικουμενικά. Όχι, του συζύγου. Α, του Μενέλαου. Του Μενέλαου. Μπράβο. Εδώ έχουμε την ωραία Ελένη του Μενελάου. Οπότε θέλουμε και εμείς να μας πείτε ποια είστε, ποιο είναι το όνομά σας. Μην μας φοβάστε, να μας το πείτε. Τι να φοβάμαι. Συγγνώμη, είστε παντρεμένοι? Όχι. Είστε ελεύθεροι? Ναι. Αρχίσουμε με ψέμα. Δεσποινίδα μου. Κανένας δεν είναι απόλυτα ελεύθερος, εκτός από εμάς τους δύο. Δεν μ' αρέσει. Και περιμένετε να έρθει το λεωφορείο χωρίς να ξέρετε αν είναι εδώ η στάση. Μάλιστα, δηλαδή δεν καταλαβαίνω που είναι το παράλογο. Έχετε εσείς κάποια άλλη λύση, καλύτερη? Τι λύση? Όχι, θέλω να πω, διότι αν δεν το περιμένουμε να τους πεις, τους πει πώς θα καταλάβουμε και θα εξακριβώσουμε ότι δεν πρόκειται να έρθει. Και αν δεν έρθει? Σωστά είναι. Αν δεν έρθει, το σκέφτηκες αυτό? Πάψε ηλίθιε. Μ' αρέσει, τα αποφάσισα. Κοιτάξτε, Δεσποινής μου, εμείς, ακόμα και αν δεν έρθει, είμεθα ούτως ή άλλως υποχρεωμένοι να το περιμένουμε να έρθει. Πώς το είπατε αυτό? Μα είναι απλό. Χαζί είναι. Ποιο είναι απλό, δεν καταλαβαίνω. Κοιτάξτε, Δεσποινής μου, όλα, μα όλα, τα στοιχεία μας παραπέμπουν στην απόφαση ότι κάποια στιγμή το λεωφορείο θα έρθει. Καταλάβατε. Η στάση υπάρχει, η ταμπέλα υπάρχει, ο δρόμος υπάρχει, οι πελάτες, δηλαδή εμείς υπάρχουν. Άρα δεν υπάρχει τίποτα που να μας κάνει να μην είμαστε βέβαιοι ότι κάποια στιγμή στο μέλλον το λεωφορείο θα καταλάβετε. Θέλω να πω διαλεκτικά, ιστορικά τουλάχιστον, σύμφωνα πάντα με τον υπερβατολογικό διαλογισμό του Καντ. Πολύ φίλος του Λουκά. Έχουν καιρό να το δούμε. Καθήκαμε τα χρόνια, ξέρει, υποχρέως. Κάποια στιγμή το λεωφορείο θα έρθει, δηλαδή δεν βρίσκω κανένα σοβαρό λόγο μου, τες πει. Μιχαλίδα. Συγγνώμη, πού ήσασταν πριν εσείς? Και με ποιον ήσασταν πριν εκεί που ήσασταν? Πέστε τα όλα, θα τα μάθουμε, δεν υπάρχει περίπτωση να μάθουμε.
Θα τα πούμε στον μπαμπά και στη μαμά. Θα σας πάρουμε από πίσω, θα φτάσουμε μέχρι το σπίτι, θα δούμε που μένετε, τι τρώτε, αν είσαστε πλούσιοι, αν είστε φτωχοί, αν μάθουμε το τηλέφωνό σας, αν μάθουμε την ποδοσφαιρική ομάδα, είναι ο ραβολιαστικός σας. Σας παρακαλώ, με τρομάζετε. Είδατε, Δεσποινής μου, πόσο εύκολο είναι να κάνει κανείς ερωτήσεις, ειδικά. Ειδικά όταν θέλει να τρομάξει κάποιον. Σας παρακαλώ. Ένα θώρο ραντεβού ήταν με ένα παλιό μου φίλο. Α, παλιό φίλο. Μην το πείτε σε κανέναν. Ορίστε, ορίστε. Να, να, να. Έχω χρήματα. Μπορώ να σας δώσω όσα έχει μέσα η τσάντα μου. Χρήματα, Έχει. Έχει χρήματα. Πολλά χρήματα. Έχει πολλά. Πολλά. Χρήματα. Άρα, θα πάρουμε ρούχα. Ναι, ναι, και πλυντήριο και ψυγείο. Και θα αγοράσουμε και τον Παναθηναϊκό. Εμείς είμαστε φανατικοί Παναθηναϊκοί. Αυτή η σταθερότητα σε απόψη, Λουκά, είναι αυτό που πάντα θαύμαζα σε σένα. Δεν θα το αγοράσουμε. Είναι πανάκριβο αυτό. Θα αγοράσουμε σπίτι. Πολλά σπίτι. Και ρούχα, μαύρα ρούχα. Όχι, μωρό μου, καφέ. Όχι, μαύρα. Λουκά, επιμένω καφέ. Θα αγοράσουμε και ένα πλυντήριο. Μα δεν έχουμε ρούχα. Θα έχουμε ρούχα. Θα αγοράσουμε και ένα ηλεκτρικό μπρίκι του καφέ. Μα δεν έχουμε ρεύμα. Πότε βάλουμε το μπρίκι στην ταράτσα, το κάνουμε ηλιακό. Θα βάλουμε ρεύμα. Μα δεν έχουμε σπίτι. Θα έχουμε σπίτι! Πάντα ήθελα ένα ηλεκτρικό μπρίκι του καφέ. Θέλω να πίνω το καφέ μου ζεστό, καυτό, να μου καίει το στόμα, να μου καίει τα έντερα, τα πάντα, να αρπάξω φωτιά. Θέλω ένα. Ένα ηλεκτρικό μπρίκι να πίνω καφέ ζεστό, επιτέλους καφέ. Και θα το ονομάσω Ελένη. Να ξυπνάω κάθε πρώτα, θα φωνάζω Ελένη, τον καφέ μου, Ελένη! Ελένη! Ηρέμησε, μωρό μου, έλα, ηρέμησε, κάτσε, ηρέμησε. Μ' αρέσει. Και πού μένετε? Ρωτάει πού μένετε. Ναι. Θα εννοείται, φαντάζεται ποιο είναι το σπίτι μας. Ναι. Είναι το σπίτι μας, αυτό ρωτάει. Θα το πω, Λουκά. Κοιτάξτε, για μας το σπίτι είναι κάτι πολύ περίπλοκο. Το θέμα διαμονή, δεν μπορεί. Α το πω για εσά που ξέρετε και αγγλικά, φαντάζομαι είναι λίγο complicated. Σταμάτα τα αγγλικά, δεν ξέρει αγγλικά, ρε. Τι είναι complicated. Θα ξαφνιάσετε, παρακαλώ, να σα πω ότι ο Λουκά είχε μια εμπειρία. Είναι complicated, Λουκά. Το γράφει, complicated. Θα σα εξηγήσω αμέσω. Ο Λουκά έχει κάποια εξοχικά στην Αγγλία. Σόχο, Μπρίστολ, διάφορα. Πάει εκεί, έκανε να κενήσει έναν από του πύργου του και έφυγε ξαφνικά στο προσωπικό τρει Κινέζου από τα Τύρανα. Εκεί ξαφνικά, όμως το πρόβλημα, ξέρετε ποιο ήταν, ότι τρεις Κινέζοι από τα Τύρανα ήταν και λίγο μύωπες. Μάθανε αγγλικά με τη μέθοδο Bright, καταλάβατε. Δηλαδή, ό,τι πατήσανε και βλέπανε το προφέρανε έτσι, καταλάβατε. Οπότε, ο Λουκάς επειδή σεβόταν και υπεραγαπούσε τους Κινέζους από τα Τύρανα, καθίσε και μάθησε έτσι. Καταλάβατε. Δηλαδή, ας πούμε, βλέπει sky και λέει ski, καταλάβατε. Βλέπει, ξέρω εγώ, rooms to let, λέει rooms to let, καταλάβατε. Εξού και βλέπει complicated και λέει complicated. Είναι απλό, καταλάβατε. Παρ' όλα αυτά, για να μην σας μπερδεύω, μπορείτε να μας βρείτε στο poster stand, καταλάβετε, να μας στείλετε. Η βιώσιμη πόλη, εταίρος του ευρωπαϊκού έργου Power Poor, με τον Γενικό Διευθυντή Ιωάννη Γεώργιζα και ο Δήμος Χάλκης, μέλος της βιώσιμης πόλης και ιδρυτικός φορέας της πρώτης ενεργειακής κοινότητας στα Δωδεκάνησα, με τον Δήμαρχο Φραγκάκη Ευάγγελο, συμμετείχαν στο ετήσιο συνέδριο Urban Future 2023. Το συγκεκριμένο συνέδριο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα συνέδρια για τη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων και πραγματοποιήθηκε στη Στουτγάρδη 21 με 23 Ιουνίου. Ανάμεσα από 75 διαφορετικές ενότητες, 2.500 συμμετέχοντες και 250 ομιλητές, η ελληνική αντιπροσωπεία ξεχώρισε παρουσιάζοντας τις βέλτιστες πρακτικές του Δήμου Χάλκης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και τη διάδοση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στα εκκλησιαστικά δρόμενα των ημερών, σήμερα 5η 29 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Αντιμάχιας, θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχη μας κύριο Ναθαναήλ, και την ίδια ώρα επίσης πανηγυρικός εσπερινός στο Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίων Αποστόλων Κρασά της Ενωρίας Αγίας Παρασκευής, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Αγγύρας κυρίου Ιερεμία. Την Κυριακή 2 Ιουλίου στις 7.30 μετά Μεσημβρίας θα τελεστεί αρχιερατικός εσπερινός στο Ιερό Κάθισμα των Ενδωδεκανήσων Αγίων και των Ιερά Μητροπόλη Κόου και Νησίρου, διαλαμψάντων στο Ασφεντιού, περιοχή Μονάγρη, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κύριου Ναθαναήλ. Μετά το πέρας του εσπερινού δεν θα ακολουθήσει φαγητό και χορός.
Η Οσία Μιελό, η Εμβουρίνη της ΚΟ, γιορτάζει το Σάββατο στις 7 π.Μ., όπου θα τελεστεί όρθρος και στη συνέχεια Θεία Λειτουργία από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη ΚΟ και Νησίρου κύριο Ναθαναήλ. Επισημαίνεται πως δεν θα υπάρξει λεωφορείο για τη μετακίνηση των προσκυνητών. Και να περάσουμε στις προγραμματισμένες εκδηλώσεις. Εκδήλωση για το Κουρμπάν Μπαϊράμι θα πραγματοποιήσει το Βακούφ ΚΟ σήμερα 5η στις 7 το απόγευμα στο Μήλος Beach Bar. Με αφορμή τον Μπαϊράμι, η εκδήλωση πραγματοποιεί και ο Σύλλογος ΚΟΝ Μουσουλμάνων η Αδελφότης σήμερα 5η στη Φαντασία στις 8.30 το βράδυ. Μουσικοχορευτική εκδήλωση με τίτλο «Χορεύοντας τους λυρικούς ρυθμούς της Ανατολικής Κρήτης» από το Λύκειο Ελληνίδων Παράρτημα ΚΟ την Κυριακή 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στην αυλή του 7ου Δημοτικού Σχολείου ΚΟ. Χωρική διδασκαλία από την Αρετή Φράγκου. Και να περάσουμε στην αθλητική μας επικαιρότητα με τον Γιώργο Πίτσι. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Την ανανέωση της συνεργασίας της με τους ποδοσφαιριστές Αποστόλη Τυρά και Άγγελος Πατιώτη έκανε γνωστή η αναγέννηση της Φινδίου με δελτίο τύπου της. Παράλληλα, η ομάδα της ΑΕΚΟ προχώρησε στις πρώτες ανανεώσεις για τη νέα σεζόν, αφού ποδοσφαιριστές της ομάδας θα παραμείνουν ο Γιώργος Κουτσομίνας και Βασίλης Ζαχαρούλης. Την Κυριακή 2 Ιουλίου από τις 11 στις 12.30, συνέδριο της Αγίας Τριάδας θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές της ομάδας του Αντίμαχου για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και όποιοι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στα μέλη του Συλλόγου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθλητικού Συλλόγου Κόνο Ιπποκράτης καλούν τα μέλη της σε τακτική εκλογοπολογιστική συνέλευση την Κυριακή 9 Ιουλίου και ώρα 11 στο Αθλητικό Πολύκεντρο. Αγκαλιά με την άνοδο του στην ΓΑΜΑ Εθνική βρίσκεται ο Γιάλης, ο οποίος διέλυσε τον Άρη Σύρου με 93-61 στο παιχνίδι της πρεμιέρας για τους αγώνες μπαλά στο ΜΕΤΣ. Η ομάδα Τρούλη Αλμπάνια έδωσε μια μοναδική μπασκετική παράσταση, αποδεικνύοντας και στην πράξη ότι είναι το μεγάλο φαβορέ για την άνοδο στις εθνικές κατηγορίες. Οι πρωταθλητές των Δεκανέσου δεν συνάντησαν την παραμικρή δυσκολία απέναντι στους Συριανούς, τους κέρδισαν στο Ρελαντί και με το καλημέρα έστειλαν μήνυμα ανόδου. Με την παρουσία των γονέων, των φίλων και των συγγενών των παιδιών των Ακαδημιών του Φίβου, πραγματοποιήθηκε στο κλειστό γυμναστήριο ΚΟ η τελετή λήξης του Συλλόγου, με το ραντεβού πλέον να ανανεώνεται για το καθιερωμένο 3-on-3 του Συλλόγου. Ο Νίκος Μημερίνης θέλησε να ευχαριστήσει τους γονείς, τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης, τους προπονητές και όλους τους αθλητές για την προσπάθεια και την συνέπεια που έδειξαν σε όλη την διάρκεια της σεζόν. Ο Δήμαρχος ΚΟ Θεοδόσης Νικηταράς τόνισε το πόσο σημαντικό είναι το έργο που επιτελεί ο Σύλλογος και συνεχάρη την διοίκηση για την πορεία της, ενώ και ο πρόεδρος του ΔΟΠΑΒ, Παναγιώτης Χατζηστοφής, έκανε αναφορά για την συνεχή προσπάθεια της ομάδας σε όλα τα επίπεδα και πόσο σημαντικό είναι να βγαίνουν μέσα από τον Σύλλογο καλοί αθλητές αλλά και καλοί άνθρωποι. Yeah.
Επιτυχία και με την παρουσία αρκετών παιδιών προχωράει το ΚΑΜΠ Τεχνικής που διοργάνωνε ο ΠΑΟΚ σε συνεργασία με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και με την συμμετοχή προπονητών από την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο Αντώνης Κρινίτσας και ο Παντελής Αλεξανδρίδης μίλησαν στο Κοστ TV για την παρουσία του στο νησί μας, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν να δουλεύουν τα παιδιά μέσα από αυτό το ΚΑΜΠ Τεχνικής. Ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, Παναγιώτης Χάντζης Χριστοφής, τόνισε το πόσο σημαντικό είναι τα παιδιά μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες των ομάδων να βρίσκονται στον αθλητισμό και έκανε αναφορά παράλληλα για τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Λοιπόν, βρισκόμαστε εδώ στο παλιό γήπεδο Ανταγόρας, όπου έχει ξεκινήσει το προπονητικό κάμπ, το κάμπ τεχνικής που διοργανώνει ο ΠΑΟΚ σε συνεργασία με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Μαζί μας είναι ο Αντώνης Κρινίτσας και ο Παντελής Αλεξανδρίδης για να μας πούν πώς ξεκίνησε αυτό το κάμπ. Είστε προπονητές στην ΚΑΠΑ 10 και στην ΚΑΠΑ 13 της ομάδας του ΠΑΟΚ. Να σας καλωσορίσουμε καταρχάς στο νησί μας και να μας πείτε πώς έχει ξεκινήσει αυτό το κάμπ. Καλώς σας βρήκαμε αρχικά. Με μεγάλη χαρά δεχτήκαμε την πρόσκληση από την συνεργαζόμενη ακαδημία που έχουμε εδώ στο νησί, από τον ΠΑΟΚ ΚΟ, και πληροφορηθήκαμε για το camp που θα γίνει στο νησί. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Γενικά η ομάδα, η ακαδημία του ΠΑΟΚ πρωταγωνιστεί σε τέτοια camp και όπου μπορούμε να πηγαίνουμε με μεγάλη χαρά. Ειδικά σε ένα τέτοιο νησί και γενικά στα Δωδεκάνησα, που ξέρουμε ότι υπάρχει και πολύ ταλέντο. Οπότε ένας λόγος παραπάνω που είμαστε εδώ αυτές τις μέρες για να δουλέψουμε με αυτά τα παιδιά, να δουν και εκείνοι κάποια πράγματα που ενδεχομένως να μην τα έχουν ξαναδεί και να μπορέσουμε και εμείς να δούμε κάποια παιδιά και το επίπεδο που υπάρχει γενικά στα Δωδεκάνησα. Mm-hmm.
Παντελή, με την έλευση του Ιβάν Σαββίδη, ο ΠΑΟΚ έχει αλλάξει εντελώς το σκεπτικό του ό,τι αφορά τις ακαδημίες. Έχει μεγαλώσει, θα έλεγα, το δίκτυό του. Έχει επενδύσει πάρα πολύ σε αυτόν τον τομέα. Κάτι το οποίο το βλέπουμε μέχρι και στην πρώτη ομάδα. Από τις πρώτες ημέρες εδώ, θα ήθελα να μου πεις και το επίπεδο των παιδιών. Και ξέρω ότι κάποια παιδιά από αυτά ίσως είναι και στο μπλοκάκι σας, που λέει ο λόγος για κάτι παραπάνω. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι ο πρόεδρος δίνει μεγάλη βάση στις ακαδημίες. Δίνουμε το 100% όλη η ακαδημία ώστε να πλαισιώσουν παιδιά από την ακαδημία την πρώτη ομάδα. Αυτό γίνεται τα τελευταία χρόνια. Γίνεται τεράστια προσπάθεια από όλο το team μέσα στις ακαδημίες. Ψάχνουμε να βρούμε παιδιά από όλη την Ελλάδα. Όπως και εδώ στην ΚΟ έχουμε πληροφορηθεί ότι υπάρχει πολύ ταλέντο και γι' αυτό και βρισκόμαστε εδώ πέρα. Αυτά. Αντώνη, μέσα σε αυτό το διάστημα, τα παιδιά, αυτό που ουσιαστικά θα δουλέψετε μαζί τους είναι κάποια κομμάτια της τεχνικής. Μέσα σε μια εβδομάδα, τις όλες δεν μπορούν να γίνουν και πάρα πολλά πράγματα, αλλά να δείτε και εσείς σε ποιο επίπεδο βρίσκονται, αλλά και εκείνα να αλλάξουν και λίγο τον τρόπο με τον οποίο προπονούνται. Ναι, αυτό που είπαμε και χθες στα παιδιά είναι ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα. Δεν είναι κάτι το διαφορετικό, ούτε θα δουν πράγματα και ασκησιολόγια που δεν θα μπορέσουν να ακολουθήσουν αυτές τις μέρες που είμαστε εδώ. Απλά, όπως είπατε και εσείς, θα αντιληφθούν λίγο καλύτερα το πώς είναι να δουλεύεις ένα συγκεκριμένο στόχο στην προπόνηση, να δίνεις έμφαση σε ένα συγκεκριμένο στόχο, να ξεκαθαρίσουν και αυτοί κάποια πράγματα στο μυαλό τους, ούτως ώστε και αυτοί στο μέλλον να προπονηθούν καλύτερα και να ετοιμαστούν καλύτερα ενδεχομένως για κάποια επιλογή που θα τους κάνουμε εμείς στο μέλλον για να έρθουν και στη Θεσσαλονίκη να δοκιμάσουν και εκεί. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Χαντζέλη Στοφή, βρισκόμαστε εδώ στο παλιό γήπεδο Ανταγόρας. Έχει ξεκινήσει το τουρνουά που διοργανώνει ο ΠΑΟΚ σε συνεργασία με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Μια ακόμη διοργάνωση την οποία στηρίζει ο ΔΟΠΑΒΣ και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και για τα παιδιά του νησιού μας ότι προπονούνται από εξειδικευμένους προπονητές και μάλιστα υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Έτσι ακριβώς είναι, φίλε Γιώργο. Είναι μια συνδιοργάνωση του ΔΟΠΑΒΣ και του ΠΑΟΚΟ με συνεργασία από το ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Μια μεγάλη συνεργασία από πιο εμπειρά στελέχη, από μεγάλα αθηναϊκά και θεσσαλονικά σωματεία αναγνωρισμένα πανελλαδικά. Είναι τιμή μας, χαρά μας να φιλοξενούμε τέτοιους ανθρώπους στο νησί. Με την τεχνογνωσία τους, την πείρα τους και την εξειδίκευσή τους πάνω στο αντικείμενο και στο συγκεκριμένο στο ποδόσφαιρο, το μόνο που έχουμε να πάρουμε είναι θετικά μηνύματα. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τον κύριο Πηλικό, τον κύριο Πικιόνη και τον πρόεδρο τον Γιώργο του Λουί, τον Γιώργο του Θεοδόρου, συγγνώμη, του σωματείου του ΠΑΟΚΟ. Ενός ΠΑΟΚΟ, ενός σωματείου που θεωρώ αυτή η τριετία που διανύω ως πρόεδρος του ΔΟΠΑΒΣ, αν μη τι άλλο, είναι πολύ ελπιδοφόρα, τυχερή. Και βλέπω ότι το σωματείο χρόνο με τον χρόνο ανεβαίνει, μεγαλώνει. Τώρα φιλοξενείται στα σαλόνια της Α κατηγορίας του τοπικού. Και θεωρώ ότι όλα αυτά έχουν παντρευτεί μαζί με τον εξυγχρονισμό των αθλητικών εγκαταστάσεων που έχουμε πετύχει ως Δημοτική Αρχή και ως Δήμος και ως ΟΠΑΒΣ, να βοηθήσουμε στο έργο που είναι ένα και στο στόχο. Τα μικρά παιδιά να αγαπήσουν τον αθλητισμό, να φύγουν από τις καφετέρειες, να αφήσουν τα video games και τα social που μαστίζουν δυστυχώς τους καιρούς μας και να αθληθούν. Απλά να αθληθούν και να ευχαριστηθούν και να διαπαιδαγωγηθούν μέσα από το ομαδικό άθλημα που λέγεται ποδόσφαιρο. Κύριε Πηλικέ, ένας στόχος του ΠΑΟΚΟ, ένας δικός σας στόχος, μια σειρά από πράγματα, η αλήθεια για τον ΠΑΟΚΟ, τα οποία είχε σαν στόχο να πετύχει αυτά τα χρόνια. Ένα από αυτό είναι αυτή η διοργάνωση, μια διοργάνωση την οποία έτρεξε πάρα πολύ καλά η ομάδα του ΠΑΟΚΟ και δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να μάθουν περισσότερα πράγματα, αλλά νομίζω και στους προπονητές από το νησί μας, οι οποίοι συμμετέχουν και παράλληλα βλέπουν και εκείνοι πώς μπορούν να δουλεύουν προπονητές σε μεγάλα σωματεία όπως είναι ο ΠΑΟΚ. Κύριε Πίτση, καταρχήν να ξεκινήσω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που μας βοήθησαν προκειμένου να υλοποιήσουμε αυτή τη δραστηριότητα. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον Δήμο ΚΟ και τον πρόεδρο του ΔΟΑΠΑΒΣ, τον κύριο Χατζηχριστοφή. Το Δήμο, γιατί πριν μερικά χρόνια αυτό το γήπεδο ήταν σε άθλια κατάσταση, μπήκε ο Χλωοτάπητας και τώρα έγινε κέντρο όπου τα παιδιά μαθαίνουν το ποδόσφαιρο και το απόγευμα βλέπουμε και πολλά άλλα παιδιά που δεν συμμετέχουν σε ομάδες, ότι έρχονται και αθλούνται. Και βέβαια να ευχαριστήσουμε και τον πρόεδρο του ΔΟΑΠΑΒΣ που στηρίζει αυτή την πρωτοβουλία μας. Βέβαια την πρωτοβουλία αυτή τη στηρίζει και η περιφέρεια, δεν πρέπει να το ξεχάσουμε. Και έχουμε και κάποιους χορηγούς, τους οποίους πρέπει να τους ευχαριστήσουμε. Να τους ευχαριστήσουμε και αυτούς, διότι όλοι συμβάλλουν
με τον τρόπο τους, ώστε να υλοποιούμε κάποιες ιδέες εμείς που έχουμε, αλλά χωρίς την υποστήριξη είτε του Δήμου είτε της Περιφέρειας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, δυστυχώς. Και η αρχή έγινε με αυτό το στολίδι, πραγματικά αυτό το γήπεδο που είναι στολίδι για την ΚΟ, και ελπίζω ότι και το Φιλίνος θα γίνει το ίδιο, ούτως ώστε να υπάρχουν επαρκείς αθλητικοί χώροι. Γιατί το πρώτο που πρέπει να έχουμε είναι οι αθλητικοί χώροι. Μετά θα έρθουμε εμείς που πρέπει να έρθουμε και θα βάλουμε τις ιδέες και θα φέρουμε τα παιδιά στο γήπεδο. Τώρα, όσον αφορά τη διοργάνωση, δεν είναι μόνο ότι τα παιδιά ήρθαν οι προπονητές του ΠΑΟΚ. Δεν είναι μόνο ότι τα παιδιά θα μάθουν κάποια, θα μοιηθούν στα μυστικά του ποδοσφαίρου και θα διδαχτούν κάποια πράγματα που ενδεχομένως εμείς που είμαστε σε μικρότερα σωματεία δεν τα έχουμε διδάξει. Το θέμα είναι ότι μαθαίνουν από αυτό και οι ίδιοι προπονητές. Διότι γι' αυτό και όπως είδατε, σε όλες τις κατηγορίες έχω δώσει τη δυνατότητα σε διαφορετικούς προπονητές από διαφορετικές ακαδημίες να είναι παρόν και μαζί με τους προπονητές του να παρακολουθήσουν τις προπονήσεις, να συμμετέχουν σε αυτές και να πάρουν ιδέες. Γιατί δεν είναι μόνο για τα παιδιά του ΠΑΟΚ, είναι για όλα τα παιδιά της ΚΟ. Γιατί τη γνώση πρέπει να τη μεταδίδεις. Το να την κρατάς για σένα δεν έχει καμιά σημασία. Mm-hmm. Αυτό που έχει για μένα σημασία είναι να μεταδοθεί η γνώση. Και πώς θα μεταδοθεί η γνώση, όταν δεν είναι μόνο για τους προπονητές του ΠΑΟΚ, όπως το βλέπετε, είναι για όλους τους προπονητές και των άλλων ακαδημιών. Και πάμε να δούμε την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός στην περιοχή μας. Οι άνεμοι θα πνέουν ως επιτοπλίστων βορειοδυτική εντάσεως 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Για περισσότερη ενημέρωση, όλα τα ρεπορτάζ και τα δελτία ειδήσεων μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας στο costtv.gr. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας!